θα κλάψω κι εγώ. Είμαι εύκολος. Γιατί είσαι και καλός φίλος. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα τι μπορούμε να... Α, αυτά είναι. Τόσο μακρύ η αφαλία είχε η Ζέτα, για να δω. Την είχα κουρέψει. Α, κοίτα πώς σου πάει. Καλά, δεν νομίζω ότι μου πάει, αλλά... Όχι, άμα τη φτιάξω σωστά, θα σου πηγαίνει. Γιατί αλλάζει το όλο... Ε, καλά, πρόχειρα την έβαλα. Αλλάζει όλο το σχέδιο. Θα κάτσεις μία μέρα να τη φτιάξω πάνω σου. Να βγω έτσι να με παίζουν όλα τα κανάλια να περάσω αυτό που πέρασε Ζέτα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Δεν πειράζει, αλλαγή είναι. Δεν θέλω λοιπόν, άλλα. Εδώ έχουμε ένα μακρύ μαλλί λοιπόν, ναι. Λεπτό. Λεπτό, αλλά ωραίο. Λεπτό, ωραία ποσότητα, κανονικό και ωραίο χρώμα. Και θέλω να δείξω τώρα πώς μπορούμε σε αυτό να κάνουμε μία λογούρα. Απλά το να φαίνεται λίγη, θα την κάνω εγώ να φαίνεται πιο πολύ με ένα ποστής. Το οποίο μπορούν να το αγοράσουν οι κυρίες όλες. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Είσαι φοβερή κομμώτρια. Εξάλλου. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Μόνο που δεν ξέρω να κάνω μια κοτσίδα. Αλλά δεν πειράζει. Μήπως πρέπει να σε μάθω. Όχι. Όχι. Να φροντίζεις να είσαι κάθε μέρα εδώ. Μάλιστα. Το ποστής αυτό τώρα που θα βάλω εδώ στην κοπέλα, ξεκινάει το κόστος του. Είναι καταρχήν συνθετικό, δεν είναι φυσική τρίχα όπως είπα και πριν. Άρα είναι πιο φτηνό, μου λες. Είναι πολύ πιο φτηνό, ναι. Και μπορούν να το βρουν από 35 ευρώ. Ακριβώς. Α, είναι, κοίταξε. Κοίταξε, στον κόσμο το λέω, κοίταξε. Πού το λέω κι εγώ, κοίταξε. Το λέω μεταξύ μας. Έχει εδώ πέρα ένα. Κλάμερ. Ακριβώς, που σημαίνει ότι πιάνει το μαλλί. Βλέπετε, βούτυξε τα δάχτυλά μου και στέκεται επάνω. Λοιπόν, και θέλω να δείξω τώρα πώς μπαίνει αυτό. Υπάρχει. Κάνουμε λοιπόν. Όχι. Έλα, Ελένη, σε παρακαλώ. Ξανθιά, εσύ είπαμε. Βλέπω προφίλ. Τι μου είναι. Ξανθιά, ξανθιά. Δεν φεύγουμε από το ξανθό. Καλά, θα ανταλλάξω όταν θα φύγω από την τηλεόραση, όχι τώρα. Τώρα ακόμα τι να κάνω. Ξανθιά με πήραν ή ξανθιά θα με έχουν. Για να λοιπόν, δούμε. Έκανα λοιπόν μια απλή λογουρά. Mm-hmm. Παίρνω μια τουφίτσα από κάτω. Ναι. Για να δω τι έχει κάνει. Ναι, ναι. Την ξάνουμε. Λίγο την ξάνω ελαφρώς. Για να τη γυρίσω και να μην φαίνεται το λαστιχάκι. Να καλύψουμε το λαστιχάκι, ε. Ακριβώς. Τι ωραία. Δεν υπάρχεις. Είδωλο. Μα είναι δυνατόν. Θέλεις άλλο. Όχι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Και αφού κάνουμε την κοτσίδα λοιπόν, παίρνουμε το ποστισάκι. Αυτό έχει αυτό δύο όψεις. Περίμενε να σου πω. Το καλό είναι πάνω. Άμα το βάλεις έτσι, είναι στο ίδιο μάκρος. Ναι. Άμα το βάλεις από αυτή τη μεριά, βγαίνει φιλαριστό. Ναι, αλλά μην είσαι την ουρά του γαϊδάρου. Επειδή είναι φιλαριστό όμως το μαλλί της κοπέλας, το παίρνουμε λοιπόν και το βάζουμε εδώ από πίσω, κάτω. Από κάτω από την κοτσίδα. Α, δεν τον τέντη βουτάς την κοτσίδα. Όχι, και ανοίγουμε από πάνω την κοτσίδα και αποκτάει μάκρος. Ανοίξτε καλέ το πλάνο να βλέπουμε λίγο το μαλλί της γυναίκας. Καταλαβες, κοίτα πόσο απλό είναι. Αποκτάει και μάκρος και έχει και όγκο. Καταλαβες. Και τη πάει, σου πάει, ε. Δεν ξέρω αν έχεις βάλει τα βάζεις αυτά καθόλου. Όχι, δεν έχω βάλει. Λοιπόν, σου πάει πάρα πολύ. Κοίτα, το πόσο πλούσιο φαίνεται τώρα. Και ωραίο χρώμα. Αυτό το χρώμα πώς το λες καστανοκόκκινο. Αυτό το λες με. Έχει χάλκινο μέσα. Εγώ το λέω μελί χάλκινο. Τη πηγαίνει. Δεν νομίζω ότι αυτό το χρώμα πάει σε όλους. Σε όλες δηλαδή. Βλέπεις τι ωραίο και πόσο εύκολο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Τώρα έτσι όπως το έχεις ωραίο και εύκολο, δεν τη κάνεις και κάτι έτσι να δούμε και κάτι διαφορετικό. Δεν τη κάνω. Μπορείς να κάνεις και να κότσου πάρα πολύ γρήγορο με αυτό. Τσιμπιδάκια. Μάλιστα. Ξέρετε και χαρτί. Βελόνα και γλωστή. Τώρα το κάνω πάρα πολύ γρήγορα και απλά. Ναι, αλλά γρήγορα και απλά, τσακ, έχουμε και έναν κότσο. Να τη κοτσάρω και το λουλούδι μου που μου κοτσάρεις κάθε πρωί. Και εσύ τι θα έχεις. Θα το βάλω μετά, ρε παιδί μου, για να το κάνουμε λίγο πιο. Εδώ. Εκεί θα το βάζα. Σε παρακαλώ. Με προσβάλλεις μετά από τόσα χρόνια δίπλα σου. Όπα. Θες να ανοίξουμε ένα κομμωτήριο μαζί. Καλά, καταπληκτικό. Βρε, μίλησε. Μίλησε πάνω σου ο κότσο. Είδες τι εύκολο είναι. Πάρα πολύ σου αρέσει. Και πολύ γρήγορο. Και εμένα μου αρέσει. Α, μου αρέσει πάρα πολύ. Το θέλω κι εγώ αύριο. Εντάξει. Τι εντάξει. Θα στο κάνω αύριο. Σημασία δεν μου δίνεις. Έλα. Να έρθει η μελαχρινή κοπέλα να δούμε. Ναι. Μην πας πολύ μακριά το λουλουδάκι μου, γιατί μακριά μου κλαίει. Μαραίνεται. Okay. Μόνο στο δικό μου κεφάλι έρχεται και ανθίζει. Κούκλα, της πήγαινε πάρα πολύ αυτό. Καλώς το. Εσένα τι θα σου κάνουμε. Εδώ έχουμε ίσιο μαλλί ολόισιο και λεπτό που σημαίνει ότι αυτά τα μαλλιά πιο... συνήθως πέφτουν πολύ γρήγορα και δεν κρατάνε πολύ το χτένισμα. Μα τι θα τις οπότε... κάνει. Θα τις βάλεις αυτά. Αυτά λοιπόν μπορείς να τα βάλεις χαμηλά. Μα τι θα την κάνεις καλέ. Πώς τις λένε. Λοιπόν, θες να σου δείξω. Μανι να δεις τι ωραίο που είναι. Ναι, ναι. Εμένα δεν μου τα έχεις δείξει αυτά ποτέ. Να με βγάλεις με τις κοτσίδες. Δεν γίνεται. Ξέρεις τι μου λέει από πάνω η Ελένη, ε. Τι λέει. Δεν θα σου πω γιατί θα την ξεμαλιάσεις. Έτσι κι αλλιώς θα την ξεμαλιάσω. Ωραία, πότε. Θα σου πω τότε. Για πες μου. Όχι, πάρε τσιμπιδάκια, μην μου συγχυστείς και μου δεν μου την κάνει σωστά την κοπέλα. Ω, καλά.
μετά καλώς από την εδώ... πρόλαβες. Δεν παίζεσαι. Θα έρθω σε λίγο να σου το πω και από κοντά. Να σε δουν όλοι σου οι συγγενείς. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν την κοτσιδούλα αυτή. Ναι, και πού θα τη βάλεις? Σόπα ρε παιδί μου. Ναι, γίνεται πάρα πολύ ωραία σου λέω. Αχ Βασίλη, μ' αρέσει. Ωραία, δεν είναι? Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν μπορεί να τα βρει ο κόσμος παντού, σε είδη κομμωτηρίου, σε μαγαζιά που πουλάνε περούκες και extension και διάφορα τέτοια και είναι και πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή αυτό το πακέτο με τις κοτσίδες αυτό μπορεί να θέλω έχει... να μου βγαίνει. Παρακαλώ. Ναι, μάλιστα. Έχουμε και αυτά. Τσιμπηδάκι όμως να μου δίνεις, γι' αυτό φεύγει. Συγγνώμη, δεν μπορώ, γελάω και με αυτά που λένε από πάνω. Όχι, θα του το πεις εσύ, το βάζω στα αυτή. Αυτός ο κότσος λέει, ναι, πες το Ελένη. Μάλιστα. Τέλεια. Πάρε. Που δεν θα έχει μετά μαλλιά η Γαλαλή, τι έχει να πει. Κοίτα τώρα τι ωραίο που έγινε αυτό. Για γυρνά και λίγο έτσι, εκεί, το βλέπετε. Ωραία. Ναι, μου λες, αυτό πώς αλλιώς μπορείς να μου το κάνεις. Για ξέλισε το και κάνω το μαλλιό, γιατί βλέπω εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα τι είναι, ας πούμε, να το βάλει κανείς μετά. Αυτό θα το βάλω τώρα για να δεις τι γίνεται. Άλλο. Αυτό είναι σγουρό πως τη έτοιμο, συνθετικό επίσης. Αυτά όμως ξέρεις. Το έβγαλε. Βγήκε έτσι. Αυτά δεν έχουν πολύ. Δεν μπορείς να τα δουλέψεις πολύ. Όπως. Είναι, καλά είναι λίγο εύκολα σε σχέση με τη φυσική τρίχα. Εντάξει, αλλά, ναι. Το είπαμε. Άμα θέλεις να κάνεις κάτι οικονομικό. Είναι πολύ οικονομικό. Αυτά έχουν 35 με 40 ευρώ μάξιμο. Και μπορείς να τα βρεις παντού. Μάλιστα. Ψηλά τώρα η κοτσίδα. Ψηλά. Τώρα θα βγει η κοτσάρα που δεν φαντάζεσαι. Τι λες τώρα. Τώρα θα δεις. Φέρε μου και αυτό να το πιάσω. Βασίλη μου. Βασίλη μου. Τσιμπηδάκι. Μάλιστα. Δηλώνω και κλωστή. Κοίτα όμως ο όγκος, πόσο προσθέτει στα κορίτσια, ε. Σε όλα τα κορίτσια, όπως και να είναι. Ξανθιάς, μελαχρινές, με μεγάλα πρόσωπα, μικρά πρόσωπα, προσωπάκια μακρουλά, σε όλες ρε παιδί. Σε όλες. Μετά κατάλαβες γιατί κάνω εγώ και μ' αρέσουν γενικώς τα μεγάλα μαλλιά. Ναι, γι' αυτά και γι' αυτά. Γι' αυτό εγώ δεν σ' αλλάζω, δεν σ' αλλάζω. Είσαι ο μόνος που ταιριάζω και όσο ζω θα τα φωνάζω, δεν σ' αλλάζω. Το έλεγε ο αντίπας, κάτι ήξερε. Αφού στο έχω έτοιμο, γιατί παίρνεις από την κούφτα μου. Α, δεν το δω, αγάπη μου, συγγνώμη. Α, μ' αρέσει αυτό το σγουρό, το αναμαλιασμένο, το έτσι το... Και επειδή είναι, είναι δύο διαφορετικοί κότσοι, θα τους βάλω και τους δύο μετά δίπλα-δίπλα. Και βάζεις και ένα ωραίο κόσμημα. Απλό. Απλό, γιατί είναι... Στα μαύρα μαλλιά πάει λίγο να έχει κάτι. Έχει μια πετρούλα κάτι. Είναι σαν και αυτά που βλέπαμε τα παραμυθάκια όταν ήμασταν μικρές στη χιονάτη και έβγαινε χιονάτη με το τέτοιο εδώ πέρα πάνω που το μάζευε το μαλλί. Πολύ μ' αρέσει. Το σκούρο μαλλί δείχνει πολύ ωραία πράγματι. Είδες τι ώρα που είναι και πόσο γρήγορο. Βασίλη, αν αυτό το βάζαμε λίγο πιο ψηλά για να το βλέπουμε λίγο καλύτερα. Εδώ. Για να δω. Ναι, ναι. Τώρα δηλαδή είναι λίγο τύπου έβαλε και ένα ταπεινό στέμμα στο μαλλί και βγαίνει. Μ' αρέσει. Ωραίο. Μπορείτε να περάσετε από την άλλη πλευρά. Σε λίγο θα σας δω και τις δύο μαζί. Να έρθει και η τρίτη. Εδώ γιατί έχεις φέρει δύο. Γιατί έχεις φέρει δύο. Γιατί δεν ήξερα ακριβώς. Στη ζέτα ποιο έβαλες. Στη ζέτα έβαλα αυτό. Άρα είναι και φυσικό, και φυσική τρίχα. Όχι, αυτό είναι φυσική τρίχα. Αυτό και δεν έβαλες την κοπέλα φυσική τρίχα, καλέ. Γιατί η ζέτα είναι αυτό το χρώμα. Α, μάλιστα. Αυτό είναι για σένα. Εντάξει. Τα μάτια μου πάει. Δεν μου πάει, δεν το βλέπω. Γιατί δεν σου πάει. Σωστά, να ακούσω λίγο το στυλίστα μου, έχει δίκιο. Μα άμα το κουρέψω και το δεις έτοιμο, θα σου αρέσει. Γιατί γελάς, κοριτσάκι μου, γιατί γελάς. Δεν σε βλέπω εδώ μπροστά. Δεν πειράζει, το γέλιο είναι ζωή. Για κάτι ίσχυση τώρα που χτενίζω. Μη μου τον εκνευρίσεις. Εγώ το πρωί δεν κουνιέμαι. Πού πήγε το μαλλί, έφυγε, δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα εδώ τι εύκολο που είναι. Άννα, για να δω γιατί με ενδιαφέρει. Εδώ είναι ένα κομμάτι. Δεν το βλέπω ο κόσμος. Το βλέπετε από πίσω. Είναι ωραία. Ένα τρίγωνο με τρία κλιπς. Αυτά τα μπαίνουν τα δύο ανοιχτά. Μπροστά, τα έχω ανοιχτά και τα δύο μπαίνουν μπροστά. Έτσι το... τώρα. Μπράβο. Αλλά πού, θα ξάσει μαλλί πάλι. Όχι, δεν χρειάζεται. Έτσι κατευθείαν και δεν θα φύγει. Κανονικά μετράς να δεις που είναι και λίγο το κρεπάρεις. Δηλαδή, συγγνώμη, η κάτω, η βάση, τα δύο κάτω κλιψάκια θα πρέπει να μπουν εδώ. Εδώ. Για παίξα. Δηλαδή, τα βάζεις έτσι εδώ, τα κλείνεις. Και. Πιάνεις το πίσω, το τεντώνεις λίγο και το βάζεις εδώ. Πω
που δεν τα ξέραμε αυτό όταν ήμασταν μαθήτριες. Και κόβαμε την αφέλεια και περιμέναμε πότε θα μακρύνει, γιατί μετά μας έμπαινε και μες στο μάτι και μας ενοχλούσε. Λοιπόν, όμως, τι γίνεται τώρα. Είναι σεξουάλα. Γελάει. Τι γελάς καλέ, δεν το βλέπεις κι εσύ. Δεν έχεις συνηθίσει και στον εαυτό σου και γέλαγες πριν με μένα. Γέλα τώρα και τώρα με σένα. Εμένα σε αυτό, σε αυτό το χτένισμα με την Οφαλία μου αρέσει λίγο να έχει λίγο όγκο πίσω. Να κάνει εσύ το λίγο... θέλεις Μπριζίτ. Ναι, να κάνει λίγο Μπριζίτ παρντό. Εμένα πάλι μου αρέσει με μαζεμένο το μαλλί και να πέφτουν αυτά τα τουφάκια μόνο και να είναι κολλημένο. Θα στο κάνω τώρα και μαζεμένο. Κάτω όπως θέλεις εσύ, παιδί μου. Εσύ είσαι. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα. Θέματος. Αλλάζει κατευθείαν το πρόσωπο, καταλαβαίνεις. Κοίτα. Κοίτα τι ώρα που είναι. Ναι. Καλέ δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να τα κάνεις έτσι. Ναι, αλλά θέλει πολύ μαλλί για να το κάνεις. Θέλει να είναι, ναι, γιατί όταν κόβουμε ωφέλειες τις δικές μας, δεν είναι τόσο πολύ ποσότητα όσο είναι αυτό. Καταλαβαίνεις. Και βγαίνουν πιο αραιές. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και επίσης μπορούμε να αφήσουμε. Από πάνω πάντως φωνάζουν ωραία, ωραία. Δεν ξέρω, εσένα μπορεί να μην το έχει συνηθίσει ακόμα το στυλ, αλλά. Όχι, ωραίο είναι, αλλά δεν θα ταιριάζει με το δικό μου το μαλλί. Γιατί είναι πολύ λίγες οι τουφίτσες. Εγώ νομίζω θα σου ταιριάζε. Θα σου κλέψω. Απλά θα τις κόψεις λίγο πιο ψηλά. Θα μ' αρέσει. Έτσι είναι λίγο η Ιβάνα Τραμπ. Τώρα αυτό για καλό μας το είπες. Όχι, ωραία. Δεν τη λες και κούκλα την Ιβάνα. Τώρα, παλιά μικρή ήταν κούκλα. Πότε, πριν 40 χρόνια, τώρα τη βλέπουμε. Απλό και γρήγορο κι αυτό. Πολύ απλό. Δες τους και τους δύο. Θα τους δώσω τώρα. Θοδωρής και Άση με το κινητό στέλνουν μηνύματα. Τι, δείτε τους κότσους τους Βασιλή. Κοιτάζουμε στο ίντερνετ. Πληροφορούμεθα για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση. Μπράβο, Θοδωρή. Δες τι ωραίο. Για να το βάλω και πλάι, για γέρνα μου και λίγο έτσι. Και μπορείς να βάλεις και μια απλή στέγα με κρύσταλλα. Πάντα απλή. Μα μόνο απλά πράγματα κάνεις. Εδώ. Εκεί που είναι η ένωση κιόλας, για να μην φαίνεται εδώ, καταλαβαίνεις. Και κοίτα το κι εσύ λίγο, γύρνε λίγο το κεφάλι σου έτσι, να σε δούμε και λίγο τρία τέταρτα. Κλέψε λίγο να δεις το καθρεφτάκο εκεί, εδώ. Έτσι μπράβο, έτσι γκουτσου, εκεί. Αυτό είναι το σωστό το πλάνο. Να ξαναγύρνα και έτσι αν φας. Για δούμε και το άλλο σου προφίλ. Κοίτα μας και λίγο λοξά, λίγο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Να το δω και από πίσω. Δεν μου λες Βασίλη, εδώ από πίσω θα μπορούσαμε να τις βάζαμε κάτι. Τι εννοείς. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια, τι. Όχι, μου προτείνουν κάτι. Δεν ξέρω, ας πούμε ένα τέτοιο, κάτι ναι. Άλλο, κάτι να γυαλίζει πίσω. Για να το γυρίσω λίγο έτσι. Σπάει. Για δες. Πολύ ωραίο. Κοίτα το τι ωραίο που είναι το πλάνο που το δείχνει τώρα και από πίσω. Ναι. Εσύ το βλέπεις, παιδί μου. Όχι. Για κλέψε λίγο, πώς να το δεις, δεν γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται τώρα. Λοιπόν, για έλατε μέσα κορίτσια να δούμε τρεις κότους εύκολους και απλούς, αλλά είπαμε, θα πάρετε και κάτι. Ένα μικρό ποστισάκι, πραγματάκι, έστω και αν είναι με μαλλί. Πώς το είπες αυτό το μαλλί? Με όχι συνθετικό. Φυσικό, συνθετικό, ναι. Που εντάξει, θα δώσετε περίπου 30-40 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω, εσείς στη γειτονιά σας μπορείτε να το βρείτε και πιο φθηνό. Κοιτάξτε αλλαγή. Δείτε τα τρία κορίτσια, ένα-ένα στη σειρά ξανά. Πάμε. Ένα. Δύο. Πολύ ωραία. Τρία. Και είναι τρεις διαφορετικοί κότσες και τους έκανε στα τρία λεπτά. Κατάλαβες γιατί εγώ σε έχω προδώσει και κοπεί στους τηλεθεατές. Όταν με βλέπετε με ωραίους κότσους είναι γιατί έχω απλά καθυστερήσει. Και δεν έχει χρόνο να κάνει κάτι άλλο. Τρία λεπτά. Στους κότσους είμαι λίγο γρήγορος. Το έχω παρατηρήσει. Πολύ γρήγορος είσαι. Για γυρίστε και λίγο ρε κορίτσια. Κάντε και μια στροφή να δούμε και τον κότσο σας και πλάγια και από πίσω. Μίχατε και λίγο έτσι. Έτσι. Α, πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Να σε χαίρομαι. Να σε χαίρομαι. Πάντα. Μαζί. Λοιπόν, τι λέγατε, Γρηγόρη μου? Με τόσο, εγώ δεν είδα να έχετε μιλήσει καθόλου. Δεν μου κάνουν παρέα. Τα παιδιά απομονώθηκαν, δεν σε παίζουν. Δεν με κάνουν παρέα. Δεν σε κάνουν παρέα γιατί τους έχεις τρελάνει με τη μόδα. Και σου λέει όχι, ξαφνικά είμαστε βίντεο κουντάρα στη γωνία με τη μόδα. Και το παπούτσι της Άση εγώ το διάλεξα. Αλήθεια, αλήθεια, Γρηγόρη. Τι έχει πάθει αυτός, μπαίνει στα καμαρίνια, βρίσκει τα δικά μου ρούχα, σου βρίσκει σαν τα παπούτσια. Μήπως ασχολήθηκες και με τον ποτίνι του Θοδωρή? Όχι, αυτό το ποτίνι το έχει χρόνια. Όχι, το βλέπω σχετικά καινούριο. Από κάτω είναι απάτητο. Μη μου λες τέτοια. Ε, τα λέω καλά. Δύο μήνες. Ευχαριστώ. Μπράβο, Λάγκη. Για να δεις ότι εγώ τον προσέχω το Θοδωρή μου. Ναι, όντως. Πάμε τώρα στη σύνδεσή μας. Η ιατρική στήλη μας ενδιαφέρει, το θέμα σήμερα απευθύνεται σε όλους. Πώς αντιμετωπίζεται η ατονία, θα μας μάθει ο κύριος Αναστάσιος Παντιδέας, ο οποίος είναι παθολόγος και διδάκτορ ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Παντιδέα, να μας πείτε
Όταν λέμε ατονία, εμείς καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Εσείς, σαν γιατρός, τι ακριβώς εννοείτε, πώς λέγεται αυτό, πώς εξηγείτε, τι είναι? Πρακτικά είναι ένα αίσθημα αδυναμίας και καταβολής, το οποίο αισθάνονται πολλά άτομα σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, και μάλιστα το αίσθημα αυτό είναι πολύ συχνότερο κατά τους ανοιξιάτικους μήνες και πολύ περισσότερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το αίσθημα αυτό συνήθως οφείλεται σε υπερβολική κόπωση, είτε σωματική είτε πνευματική κόπωση, πολλές φορές σε πολύ κακό ύπνο, σε λίγο ύπνο, και πολύ σπανιότερα οφείλεται σε παθολογικές καταστάσεις, τις οποίες εμείς πολύ εύκολα μπορούμε να διαγνώσουμε και να διορθώσουμε. Τα συνηθέστερα όμως αίτια που προκαλούν αυτό το αίσθημα αδυναμίας και εξάντλησης είναι κυρίως το άγχος και το στρες που φορτίζει πολλά άτομα, είτε λόγω επαγγελματικών, οικογενειακών ή κοινωνικών υποχρεώσεων, ή γενικά επειδή παρασύρονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής και δεν δίνουν την ευκαιρία στον οργανισμό τους να αναπαυθεί και κυρίως, ας πούμε, ψυχικά να ξεκουραστεί. Εγώ θα μείνω στο ψυχικά, γιατί εγώ ξέρω αρκετό κόσμο που έχουν ένα σταθερό πρόγραμμα, κοιμούνται τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα, κάνουν οικογενειακή ζωή που σημαίνει θα φάνε και το πιάτο τους, το μαγειρευτό, το φαγητό, το ωραίο στο σπίτι τους. Παρόλα αυτά, πάρα πολύ συχνά και για μεγάλες περιόδους της ζωής τους νιώθουν αυτό το «δεν μπορώ», την ατονία του «πέφτω», «νιώθω αδύναμος», «νιώθω συνέχεια κουρασμένος». Και πιστεύω ότι το ψυχολογικό είναι επίσης πολύ σημαντικό, αν δεν υπάρχει κάτι παθολογικό. Δηλαδή, αν το έχεις εξετάσει και δεν βρίσκεις τίποτα. Μα σαφώς. Αν αποκλείσουμε όλα τα παθολογικά αίτια, τότε το ψυχολογικό αίτιο, το υπερβολικό στρες και άγχος και πολλές φορές η συγκεκαλυμμένη, η κρυφή κατάθλιψη αποτελούν τα συχνότερα αίτια πρόκλησης αδυναμίας, καταβολής και εξάντλησης του ατόμου. Εάν αυτό δεν διορθωθεί κατάλληλα και έγκαιρα, τότε πράγματι μπορεί να ταλαιπωρήσει το άτομο για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμποδίζοντάς το να απολαύσει τις χαρές της ζωής ή κυρίως, ας πούμε, ρίχνοντάς το σε έναν καναπέ ή σε ένα κρεβάτι, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί. Είναι όμως ο λανθασμένος τρόπος αυτός αντιμετώπισης του προβλήματος, γιατί ο σωστός είναι να βρούμε το αίτιο ή τα αίτια που προκαλούν την υπερβολική ψυχική φόρτιση και να μπορέσουμε με διάφορους τρόπους να απαλλαγούμε, να ξεφορτωθούμε το άγχος και το στρες. Και αν μάλιστα υπησέρχεται ή κρύβεται και κάποια μικρή κατάθλιψη, τότε η βοήθεια του γιατρού είναι καταλυτική στο να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα και να απαλλαγεί το άτομο από αυτό το βάσανο. Το θέμα της κατάθλιψης πρέπει να απευθυνθεί κανείς σε παθολόγο, σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε τι? Τις μεν ελαφρές μορφές κατάθλιψης μπορούν και τις χειρίζονται ακόμα και οι παθολόγοι. Αλλά βέβαια οι ειδικότεροι και πιο αποτελεσματικοί είναι οι ψυχίατροι. Όχι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να βάλουν ή να φέρουν στην επιφάνεια μία κρυφή κατάθλιψη και να την αντιμετωπίσουν κατάλληλα, ούτως ώστε το άτομο να απαλλαγεί μια και καλή από αυτή την πάθηση. Να σας ρωτήσω, κύριε Σπανδιδέα, υπάρχει τελικά το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης ή είναι μια ομπρέλα κάτω από την οποία θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες αιτίες, εσείς δηλαδή οι γιατροί, για να τις εντοπίσετε και να προχωρήσετε πιο συγκεκριμένα με έναν άνθρωπο που πάσχει για μεγάλο χρονικό διάστημα από ατονία, από κούραση, αυτά που είπατε πριν? Πράγματι, πολύ σωστά αναφέρατε το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης, που είναι μια ξεχωριστή παθολογική οντότητα και που διαφέρει τελείως από αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα, τώρα. Δηλαδή, αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως αφορούν κυρίως καταστάσεις παροδικές και μικρής διάρκειας, δηλαδή μερικών εβδομάδων ή μερικών μηνών. Εάν το αίσθημα κόπωσης και εξάντλησης διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες, τότε μιλάμε για σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, τα αίτια είναι τελείως διαφορετικά, είναι πολύ σοβαρό και το άτομο πραγματικά χάνει την ποιότητα της ζωής του, μια και η αντιμετώπιση του είναι και εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και θέλει και μεγάλη προσπάθεια και από τον ασθενή, αλλά και μεγάλη προσήλωση από τον γιατρό. Άρα, τα συχνότερα αίτια της αδυναμίας και εξάντλησης που αισθανόμαστε εποχιακά και παροδικά είναι καλοήθη και δεν χρειάζεται να μας ανησυχούν, ενώ το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης είναι πολύ σοβαρότερη κατάσταση
και χρειάζεται σοβαρότερη αντιμετώπιση. Αν βγάλουμε αυτό το σύνδρομο που είπατε, που είναι ξεχωριστή περίπτωση, μιλήσατε για την ατονία, για αυτό που λέγατε, αλλά αναφέρατε και την κρυφή κατάθλιψη, έτσι δεν είπατε, που μπορεί να υπάρχει κάτω από αυτό. Πώς από ένα παροδικό σύμπτωμα που μπορεί να είναι εποχιακό, να είναι, δηλαδή αυτών των μηνών, ας το πούμε έτσι, μπορεί κάποιος να βρει αν έχει μικρή ή μεγάλη κατάθλιψη? Πράγματι υπάρχει μία νοσολογική οντότητα που λέγεται συγκεκαλυμμένη κατάθλιψη. Και λέγεται συγκεκαλυμμένη γιατί δεν εκδηλώνεται με την τυπική μορφή της κατάθλιψης και χρειάζεται μεγάλη δεξιοτεχνία από τον γιατρό και κυρίως από τον ψυχίατρο να τη φέρει στην επιφάνεια, να τη διαγνώσει και να την αντιμετωπίσει. Δεν είναι εύκολο στο επίπεδο του παθολόγου να διαγνωστεί η συγκεκαλυμμένη κατάθλιψη. Θα πρέπει αυτή η διαχείριση της κατάστασης αυτής να γίνεται από τους ψυχιάτρους που είναι και πιο εξειδικευμένοι. Πολλά άτομα τα οποία έχουν αδιαφορία για τη ζωή ή δεν έχουν ενδιαφέροντα γενικά για τη ζωή έχουν μία συγκεκαλυμμένη κατάθλιψη και αυτή, εάν δεν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να μονιμοποιηθεί μέσα στον οργανισμό τους και από μικρή ήπια και συγκεκαλυμμένη κατάθλιψη να γίνει ένα πραγματικό πρόβλημα, μια πραγματική κατάθλιψη η οποία βασανίζει, μειώνει την ποιότητα της ζωής του ατόμου και ουσιαστικά του εξουθενώνει. Δεν μου λέτε, γιατρέ, όταν αισθανόμαστε έτσι για κάποια περίοδο της ζωής μας, τρεις μέρες, μια εβδομάδα ατονία, λέμε μήπως μωρέ είμαι κουρασμένος, να πάρω κανένα συμπλήρωμα διατροφής, καμιά βιταμινούλα, και κάνουμε μόνοι μας καμιά φορά το γιατρό και λέμε μπα αυτό είναι και θα περάσει. Εσείς είστε κατά αυτού ή υπέρ? Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο, επειδή ξέρουμε ότι αυτές οι καταστάσεις διαρκούν λίγο, οτιδήποτε πιστεύει το άτομο ότι τον βοηθάει, οι βιταμίνες όπως είπατε, τα δυναμωτικά, η χημεία από πορτοκαλάδες, τα παραδεχόμαστε και τα επιτρέπουμε. Άλλωστε δεν υπάρχουν και φάρμακα ειδικά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση αυτή θα κάνει τον κύκλο της και θα υποχωρήσει από μόνη της. Δεν χρειάζεται κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Κατά συνέπεια, είναι λάθος των γιατρών εάν ο ασθενής ή το άτομο που δεν είναι ασθενής σε αυτή την περίπτωση ζητήσει την βοήθεια κάποιων βιταμινών ή δυναμωτικών να του αποκλείσουμε τη λήψη αυτών των σκευασμάτων. Είναι συγκεκριμένες οι βιταμίνες που μπορούν να βοηθούν γι' αυτό ή όλες οι βιταμίνες κάνουν? Όλες οι βιταμίνες σε ψυχολογικό επίπεδο βοηθούν όλες. Τώρα στην πραγματικότητα εμείς οι γιατροί ξέρουμε ότι ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα. Όμως ψυχολογικά βοηθούν πάρα πολύ κόσμο. Ναι, γιατί έτσι όπως το είπατε φάνηκε ότι είναι κάτι σαν αυθυποβολή και η οποία είναι πολύ χρήσιμη ψυχολογικά. Γιατί και το ξεμάτιασμα. Μα γι' αυτό είπα κιόλας ότι δεν επιτρέπεται σε εμάς τους γιατρούς να αποκλείουμε τη λήψη αυτών των σκευασμάτων, μια και ξέρουμε ότι κακό δεν κάνουν. Από εκεί και ύστερα, αν βοηθήσουν και σε ψυχολογικό ακόμα επίπεδο, είναι αποδεκτό. Κύριε, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Κύριε Σπαντιδέα, είπατε πριν από λίγο, σας είπε η Ελένη για τις βιταμίνες και τα σχετικά και όλα αυτά τα βοηθητικά τέλος πάντων που μας βοηθάνε ναι, να τονωθούμε. Επειδή τα τελευταία χρόνια μας πλασάρονται και διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την πνευματική διάβγεια και ότι καθαρίζουν το μυαλό και ότι θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Ξέρετε, πολύ συχνά. Είμαστε... Δηλαδή, για γυμναστική, για τι πράγματα? Όχι. Μιλάω για βιταμίνες που χαρίζουν πνευματική διάβγεια. Φαντάζομαι θα είστε ενήμερος ότι υπάρχουν και τέτοια σκευάσματα και μας τα πλασάρουν πολύ τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως. Είναι και αυτό θέμα καθαρά ψυχολογικό ή όντως μπορεί να συμβεί κάτι και όντως το μυαλό λίγο να πάρει άλλες τροφές? Απόλυτα ψυχολογικό. Αν υπήρχαν τέτοια σκευάσματα, θα τα χρησιμοποιούσαμε πολύ σε άτομα τα οποία έχουν πνευματική σύγχυση. Σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά, ιατρικά, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν τέτοια σκευάσματα, με αποτέλεσμα σε ψυχολογικό επίπεδο να αποθέτουμε τις ελπίδες μας παρά σε φαρμακευτικό, σε φαρμακολογικό επίπεδο. Η τσάντα του Άρη είναι γεμάτος πάντως από τέτοια. Εννοεί του κυρίου που σας ρωτούσε. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι μαθητές που σε περιόδους εξετάσουν και τα λοιπά περνάνε τέτοιου είδους κρίσεις? Δηλαδή που μπορεί να αισθάνονται καταβεβλημένοι και το ρίχνουν στους καφέδες τους πολλούς ή ξέρω εγώ τι, που μειώνουν το χρόνο του ύπνου τους και γενικώς είναι σε στρες φοβερό. Πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά? Πράγματι, αυτά τα παιδιά περνάνε μια φάση ζωής εξαιρετικά δύσκολη. Είναι ψυχοπιεστική, φοβερή κατάσταση για ένα παιδί που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις. Και δυστυχώς, εκτός από την καλή ανάπαυση, τον καλό ύπνο, πολύ λίγα μπορούμε να του προσφέρουμε με βιταμίνες ή δυναμωτικά.
Αυτό που συνιστούμε εμείς είναι η καλή τροφή, καλή διατροφή, η αποφυγή της κατάχρησης των καφέδων και όλων των άλλων διεγερτικών, τα οποία δεν βοηθάνε το πνεύμα και τη διάβγεια, και επίσης η κατανάλωση αυθόνων φυσικών χυμών, που αποτελούν την καλύτερη και την πιο ουσιαστική πηγή προσφοράς βιταμινών στον οργανισμό μας. Αναντικατάστατη. Όλες οι άλλες οι τεχνικές βιταμίνες δεν μπορούν να φτάσουν την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα των βιταμινών που περιέχει ένα πορτοκάλι, ένα μήλο, μια μπανάνα ή ένα χόρτο, παραδείγματος. Εντάξει η υπερβολή, η κατάχρηση. Αλλά ας πούμε ένας καφές ή ένα τσάι δεν είναι διεγερτικό για το πνεύμα? Ιδιαίτερα διεγερτικό δεν είναι. Πρέπει, ανάλογα βέβαια την ευαισθησία που έχει ένα άτομο, για να προκαλέσει η καφεΐνη του καφέ ή οι ουσίες που περιέχει το τσάι διέγερση, θα πρέπει να ληφθεί σε μεγάλη ποσότητα. Υπάρχουν όμως και ατομικές ευαισθησίες, άτομα τα οποία και ένα κουταλάκι καφέ να πιούνε δεν κοιμούνται ένα βράδυ. Αλλά μιλάμε τώρα για την πλειονότητα του κόσμου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Σπαρτιδέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή μέρα και βεβαίως καλή Ανάσταση. Απλώς να προσθέσω ότι αυτά τα οποία είπαμε θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι εκτός από αυτές τις φυσιολογικές καταστάσεις, ένα αίσθημα δυναμίας και εξάντλησης, το οποίο διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να μας στέλνει στο γιατρό για να εξετάσει και πιθανές παθολογικές καταστάσεις οι οποίες προκαλούν αδυναμία και εξάντληση, και οι οποίες δυστυχώς είναι αρκετές αυτές οι καταστάσεις. Θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά 2-3, έτσι για να το έχουμε στο μυαλό μας και σε μια άλλη μας συζήτηση, μια άλλη μας κουβέντα, να τις αναπτύξουμε? Ας πούμε, η ανεμία είναι μία από τις συχνότερες αιτίες, κυρίως στις γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική φάση λόγω της απώλειας αίματος που έχουν με την περίοδο. Mm-hmm. Άλλες παθήσεις είναι του θυροειδούς, που είναι πάρα πολύ συχνές παθήσεις του θυροειδούς που προκαλούν αδυναμία και εξάντληση. Διάφορες χρόνιες παθήσεις των νεφρών, του σηκωτιού, ρευματικές παθήσεις, λοιμώξεις οι οποίες υποθάλτουν και προκαλούν δέκατα. Όλες αυτές οι καταστάσεις συνοδεύονται, έχουν κύριο χαρακτηριστικό τους την αδυναμία, την εξάντληση, την εξουθένωση του ατόμου, και θα πρέπει να διαγνωστούν έγκαιρα, γιατί η διόρθωση της παθολογικής κατάστασης σημαίνει διόρθωση και του αισθήματος αδυναμίας και καταβολής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπαρτιδέα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πρέπει να περάσω. Ναι, το ξέρω, σε διαφημίσεις. Να πω μια καλημέρα για από κοντά. Εδώ αυτό το κορίτσι, παύλα γυναίκα, μαμά, δύο υπέροχων κοριτσιών, έχει έρθει από το Βέλγιο. Έχει έρθει βέβαια όχι για μας, έχει έρθει να δει την οικογένειά της. Εσύ γεννήθηκες στο Βέλγιο. Ναι. Και ζεις συνέχεια εκεί. Ναι. Διαφέρει πολύ η ζωή στο Βέλγιο με εδώ? Διαφέρει. Διαφέρει, ε. Πού διαφέρει? Στη διασκέδαση που έχετε, στις ωραίες γυναίκες σαν εσένα. Γιατί δεν υπάρχουν ωραίες γυναίκες στο Βέλγιο? Όχι σαν εσένα. Έλα τώρα. Όχι σαν εσένα. Οι κόρες σου δεν είναι κούκλες? Είναι κούκλες, αλλά από μπαμπά και μαμά Έλληνες. Α, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Μαζί έχετε έρθει? Είναι η αδέρφη μου, μένει. Αλλά μένω εδώ μόνιμα. Α, μένεις εδώ μόνιμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάτσεις λίγες μέρες και θα επιστρέψεις. Στο Βέλγιο πώς μας βλέπεις? Για πες το μυστικό τώρα, γιατί μου έλεγες δεν αναφέρω στο Βέλγιο και λέω, ρε παιδί μου, πώς να αναφερθώ? Πιο πολύ έχω email από Αγγλία, από Αμερική, Γερμανία, πάρα πολλά. Αλλά από το Βέλγιο μου λογώ ότι ελάχιστες φορές έχω δει. Λοιπόν, έχουμε Νόβα. Α, έχετε Νόβα. Εντάξει, πολύ ωραία. Η Νόβα μας φέρνει κοντά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Φιλάκια. Καλή Ανάσταση, φιλάκια, να είσαι καλά. Φιλάκια. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνυματάκια και πω κοντινό, θα επιστρέψω σε λίγο.